1996 είναι από το βιβλίο του Ιώβ. Ιώβ, κεφάλαιον Ιώτα Θήτα, 19 κεφάλαιο, σελίδα 496. 19 κεφάλαιο, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Σελίδα 496, Ιώτα Θήτα 1. Και απεκρίθη ο Ιώβ και είπεν, «Έως πότε θέλετε θλίβει την ψυχή μου και θέλετε με κατασυντρίβει με λόγους? Δεκάκις ήδη με ονειδήσατε, δεν εσχύνεστε να σκληρύνεστε εναντίον μου. Και αν το ότι έσφαλα το σφάλμα μου μένει εν εμή. Αλλά αν θέλετε εξάπαντος να μεγαλυνθείτε εναντίον μου και να ρίπτετε κατ' εμού το όνειδός μου, μάθετε τώρα ότι ο Θεός με κατέστρεψε και με περιεκύκλωσε με το δίχτυον αυτού. Ιδού φωνάζω αδικία, αλλά δεν εισακούομαι. Επικαλούμε, αλλά ουδεμία κρίσης. Έφραξε την οδό μου και δεν δύναμε να περάσω και θέσε σκότουση στα στρίβους μου. Με εξέδισε τη δόξα μου και αφήρεσε το στέφανο της κεφαλής μου. Με υφάνισε πανταχώθεν και χάνομαι. Και εξερίζωσε την ελπίδα μου ως δέντρον και εξύψε κατ' ημού τον θυμών αυτού και με στοχάζεται ως εχθρόν αυτού. Τα τάγματα αυτού ήλθον ομού και ετοίμασαν την οδόν αυτών εναντίον μου και στρατοπέδευσαν πέριξ της σκηνής μου. Απομάκρυνεν απ' εμού τους αδελφούς μου και υλοτριώθησαν όλος απ' εμού η γνώριμή μου. Οι πλησίον μου με αφήκαν και οι γνωστοί μου με ελισμόνησαν. Οι κατοικούντες εν το οίκο μου και οι θεράπαινέ μου με στοχάζονται ως ξένων. Ξένος κατεστάθην στους οφθαλμούς αυτών. Καλό τον υπηρέτη μου και δεν αποκρίνεται. Με το στόμα μου οικέτευσα αυτόν. Η πνοή μου έγινε ξένη στη γυναίκα μου και οι παρακλήσεις μου στα τέκνα της κοιλίας μου. Και αυτά τα πεδάρια με κατεφρόνησαν, εσηκώθην και ελάλησαν εναντίον μου. Πάντες οι μυστικοί φίλοι μου με ευδελίχθησαν και εκείνοι τους οποίους ηγάπησα εστράφησαν εναντίον μου. Τα οστά μου εκολύθησαν εις το δέρμα μου και εις τη σάρκα μου και διεσώθην με το δέρμα των οδόντων μου. Ελεήσατε με σύση φίλοι μου, διότι χύρθυρι Θεού με επλήγωσε. Διατί με κατετρέχετε ως ο Θεός και δεν εχορτάστητε από τον σαρκόν μου, ό και να εγγράφοντο οι λόγοι μου να ενετυπούντο εν βιβλίο, να ενεχαράτοντο επιβράχου διασυρδυράς γραφίδας και μολύβδου διαπαντός, διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερίς επί της γης και αφού μετά το θέρμα μου και το σώμα του το φθαρεί πάλιν με τη σάρκα μου θέλω ειδή των θεών, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλω συνθεωρήσει ο οφθαλμοί μου και ουχή άλλους. Είναι νεφροί μου κατητίκοντο εν το κόλπο μου, αλλά εσείς έπρεπε να είπετε διατί κατατρέχομεν αυτόν, επειδή η ρίζα του πράγματος ευρίσκεται εν εμή. Φοβήθητε την ρομφαίαν, διότι η ρομφαία είναι ο εκδικητής των ανομιών, για να γνωρίσετε ότι υπάρχει κρίσης. Αμήν. Ιώβ, άνθρωπος του Θεού, ιδιαίτερος άνθρωπος του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μεγαλύτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής, ευνοημένος, ευλογημένος ιδιαίτερα από τον Θεό και τούτο εν δικαιοσύνη και όχι με προσωποληψία, εν δικαιοσύνη, γιατί ήταν άνθρωπος άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος τον Θεό και απεχόμενος από παντός κακού. Ένας άνθρωπος που κέρδισε, θα τολμούσα να πω, την ιδιαίτερη ευλογία του Θεού, για τον οποίον μάλιστα ο Θεός ομολόγησε ότι είναι ένας από τους τρεις μοναδικούς στην ανθρωπότητα όπου θα εσώζοντο δια της ιδίας αυτού δικαιοσύνης. Ένας άνθρωπος ανάμεσα στους συγχρόνους του τέλειος. Όμως εκείνο που έχει σημασία
και γι' αυτό θα το πούμε ευθύς εξ αρχής, είναι ότι ανάμεσα στους συγχρόνους του ήταν τέλειος. Ο Θεός όμως ήθελε να τον κάνει τελειότερο. Ήταν Άγιος, ήθελε να τον κάνει αγιότερο. Ήταν ευλογημένος, ήθελε να τον κάνει πιο ευλογημένο. Γι' αυτό και έπρεπε να τον περάσει από το καμίνι της θλίψεως και εκμεταλλεύτηκε, γιατί ο Θεός εκμεταλλεύεται ευκαιρίες, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που ο διάβολος τον φθόνησε και αμφισβήτησε τη στερεότητά του και την πίστη του. Με αποτέλεσμα ζήτησε από το Θεό να επιτρέψει σε αυτό να τον πειράξει, να φέρει πειρασμούς μεγάλους για να αποδείξει ο διάβολος ότι το ότι είναι τέλειος οφείλεται στο γεγονός της προστασίας, υπεράσπισης και ευλογίας του Θεού. Ο Θεός όμως ξέρει πολύ περισσότερα από ό,τι ξέρει ο διάβολος και ιδίως πολύ περισσότερα από ό,τι ξέρει ο άνθρωπος. Πολύ περισσότερα ακόμη και αυτά που ξέρει ο Ιώβ. Έτσι λοιπόν, βρήκε την ευκαιρία, όπως πολλές φορές ο Θεός βρίσκει ευκαιρίες για να κάνει τον άνθρωπο από Άγιο πιο Άγιο και από Δίκαιο πιο Δίκαιο και από Ευλογημένο πιο Ευλογημένο, και μάλιστα ευκαιρίες που δεν είναι ευχάριστες, δεν είναι μόνο δυσάρεστες αλλά και επώδυνες. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία δεν είναι τι φρονεί ο διάβολος για τον Ιώβ και για την οικογένειά του, τι φρονεί ο Ιώβ για τον εαυτό του και για την οικογένειά του και τι φρονεί το περιβάλλον του, το οποίο απεδέχθη τον Ιώβ σαν έναν μεγαλύτερο ανάμεσα από όλους αυτούς. Δεν έχει σημασία λοιπόν τι φρονούνε όλοι οι άλλοι για τον Ιώβ και για τον κάθε άνθρωπο του Θεού, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι φρονεί ο Θεός. Και ο Θεός φρονεί την αύξηση, την οικοδομή, την προκοπή του Ιώβ και κάθε ενός ανθρώπου ο οποίος αποφασίζει να εξητάει το πρόσωπο του Θεού. Και έτσι ο Ιώβ ξαφνικά, από εκεί που δεν περίμενε ποτέ να συμβούνε πράγματα δυσάρεστα στη ζωή του, γιατί είχε την παρησία της δικαιοσύνης του ενώπιον του Θεού, της ευθύτητός του ενώπιον του Θεού, είχε παρησία του φόβου του ενώπιον του Θεού και είχε παρησία της πρόθεσής του να απέχει από κάθε κακό. Ξαφνικά έχασε όλα τα αγαθά του, τα οποία ο Θεός του είχε χαρίσει. Έχασε όλα τα παιδιά του, τα οποία ο Θεός του είχε χαρίσει. Και εν τέλει έχασε και με πολύ δυσάρεστο τρόπο και την υγεία του, την οποία ο Θεός του είχε χαρισμένη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα συναισθήματα του Ιώβ πήραν φωτιά. Καρδιά του έμεινε έκπληκτη, αλλά και η λογική του έμεινε έκπληκτη. Έκπληκτος ο Ιώβ έβλεπε να συμβαίνουν πράγματα τραγικά σε αυτόν που ο ίδιος πίστευε για τον εαυτό του ότι η ευλογία του θα αύξανε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ευγνώμονος στο Θεό γιατί για όλα όσα του είχε χαρίσει και με παρησία πίστευε ότι κι άλλα θα του χαριστούνε. Μπροστά λοιπόν στην καταστροφή ο Ιώβ έμεινε έκπληκτος αλλά και το συναίσθημα της αδικίας πλημμύρισε στη ζωή του. Φωνάζω αδικία, ομολογεί. Δεν εισακούομαι, επικαλούμε το Θεό,
αλλά δεν κάνει κρίση στη ζωή μου. Ψάχνει να βρει πού οφείλεται η αδικία. Και διακρίνει ότι ο Θεός τον αδίκησε. Ο Θεός με κατέστρεψε. Ο Θεός με περιεκύκλωσε με το δίκτυόν Του. Ο Θεός έφραξε το δρόμο της ευλογίας μου και δεν μπορώ πια να περάσω. Και στα μονοπάτια μου έθεσε σκότος, να μην βλέπω. Ο Θεός με εξέδισε από τη δόξα μου και αφήρεσε την τιμή μου και την αξιοπρέπειά μου ακόμη. Ο Θεός με αφάνισε από παντού και χάνομαι. Και το φοβερό, και ξερίζωσε την ελπίδα μου από μέσα μου, όπως ξεριζώνει κάποιος ένα δέντρο. Και θύμωσε εναντίον μου. Με στοχάζεται σαν εχθρό του. Τα στρατεύματα άλλου όλα ήλθαν εναντίον μου. Αυτά τα συναισθήματα βγαίνουν λογικά μέσα από την ταλαιπωρημένη καρδιά, ψυχή, αλλά και λογική του Ιώβ. Και δεν ξέρει, δεν έχει καταλάβει, πρέπει να το καταλάβει. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως που με το λόγο του μας δίνει να το καταλάβουμε, ότι στον Θεό δεν υπάρχει ποτέ τίποτα άδικο ή ανέτιο που επιτρέπει στη ζωή μας. Τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας εξ αδικίας, όπως δεν τον ευλόγησε εκ προσωποληψίας, τον ευλόγησε γιατί είχε το λόγο του, το σχέδιό του, που ήταν η ανταμοιβή του, τώρα τον κατέστρεψε, αλλά όχι χωρίς λόγο, χωρίς σχέδιο, μόνο που αυτό ο Ιώβ δεν το ξέρει και άλλα θα δούμε στην πορεία ότι δεν ξέρει, τα οποία πρέπει να τα μάθει, και ευχαριστούμε το Θεό για το λόγο του, γιατί μας δίνει ευκαιρία εμάς να τα μάθουμε χωρίς να περάσουμε, εάν το εξητήσουμε και το θελήσουμε, από την ταλαιπωρία, όχι του Ιώβ, αλλά οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία που έχει σκοπό τη μάθηση, την παιδεία και την επίγνωση. Τίποτα δεν γίνεται από το Θεό άδικα ούτε ανέτια. Αλλά τα πάντα γίνονται από το Θεό βάση προδιαγεγραμμένου, απολύτως σε λεπτομέρειες σχεδίου προς αύξηση, οικοδομή και ευλογία του κάθε παιδιού του. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ούτε την περίοδο της ευρυχωρίας μας, αλλά ούτε και την περίοδο της δοκιμασίας μας. Τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς μια σοβαρή αιτία προς ευλογία. Τίποτα δεν γίνεται από αδικία. Αντιθέτως, γίνεται από αγάπη. Αλλά δεν είναι μόνο τώρα ότι ο Θεός κάμει αυτά στον Ιώβ για να γνωρίσει, για να τον αναβιβάσει, για να τον ευλογήσει πολύ περισσότερο, αλλά ο ίδιος ο Θεός μέσα από την ταλαιπωρία του Ιώβ δοκιμάζει και τις καρδιές όλων γύρω από το περιβάλλον του. Δεν είναι μόνο ότι η αιτία και το σχέδιο του Θεού είναι για την ευλογία του Ιώβ, αλλά η ταλαιπωρία του Ιώβ έχει στόχο και την αύξηση, την επίγνωση, τη δοκιμασία όλου του περιβάλλοντος του. Με αποτέλεσμα και ο Ιώβ δεν κατάλαβε και οι γύρω του όλοι τον άφησαν. Τον άφησαν, με άφησαν οι πλησίων μου,
και οι γνωστοί μου με λησμόνησαν. Απεμάκρυνε ο Θεός τους αδελφούς μου. Απεμακρύνθησαν, δεν τους απεμάκρυνε ο Θεός. Οι κατοικούντες των οίκων μου και οι υπηρέτριές μου με στοχάζονται σαν ξένο. Ξένος κατεστάθην στους οφθαλμούς αυτών. Ο υπηρέτης μου, ο αγαπητός μου, ο πες μου, ο δούλος μου δεν με υπακούει, δεν ανταποκρίνεται. Τον νικετεύω και δεν με ακούει. Και ακόμη και η γυναίκα μου μέσα σε αυτή τη δοκιμασία μου είπε: βλασφήμισε το Θεό και ζήσε. Και τα αδέλφια μου με περιφρόνησαν. Και τα μικρά παιδιά ακόμη με περιφρόνησαν εντελώς. Ελάλησαν εναντίον μου. Μέχρι και οι πιο κοντινοί μου φίλοι που λέγαμε όλα τα μυστικά. Και αυτοί με συχάθηκαν. Και αυτούς τους οποίους, και αυτοί τους οποίους αγάπησα, εστράφησαν εναντίον μου. Και μέσα σε αυτή την τρομακτική δικαιοσύνη, μοναξιά, τον άφησε ο Θεός, τον άφησαν όλοι. Όχι μόνο απορία, παράπονο, αλλά και ηκεσία. Ελεήστε με φίλοι μου, έλεος και αγάπη ζητάει στην δοκιμασία του αυτή, της πίστεως, και δεν βρίσκει από κανέναν. Απίστευτο. Τι μπορεί να επιτρέψει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων. Και μην νομίζετε, αδελφοί, ότι σήμερα δεν υπάρχουν Ιώβ. Όχι με την ίδια μορφή. Αλλά άνθρωποι που δοκιμάζονται, που ταλαιπωρούνται για να δοκιμαστούμε εμείς. Άνθρωποι που ταλαιπωρούνται για να τους ευλογήσει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος τι λέει: πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Γιατί αυτό είναι δοκιμασία της πίστεώς σας. Η δοκιμασία λοιπόν της πίστεώς σας με επίγνωση δική σας εργάζεται υπομονή. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν στη δοκιμασία που δεν έρχεται ούτε κατά τύχη, ούτε άδικα, αλλά βάσει σχεδίου τέλειου από τον αιώνιο Θεό. Να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μια δοκιμασία που περνάμε. Και για μας, αλλά και για τους άλλους. Και το μόνο που ήθελε ο Ιώβ ήταν έλεος και αγάπη. Αλλά δεν έβρισκε. Και τότε είχε κάτι που κανένας δεν μπορούσε να το αφαιρέσει. Είχε κάτι που ήταν απόλυτα δικό του. Το μοναδικό. Τίποτα άλλο δεν είχε. Είχε την επίγνωση της αιώνιας ζωής. Εξεύρω ότι ο λυτρωτής μου, ο ελευθερωτής μου, ο υπερασπιστής μου ζει. Το ξέρω. Ξέρω ότι τις έσχατες ημέρες θα εγερθεί. Αλλά κι εγώ όταν θα πεθάνω και όταν θα εγερθεί ο Κύριος θα αναστηθώ και θα τον δω. Και τότε θα μου απαντήσει. Έτσι λέει. Εξεύρει λοιπόν ότι ο λυτρωτής του ζει, αλλά δεν εξεύρει τα σχέδια, τα καλά και τα αγαθά που έχει ο λυτρωτής του για αυτόν, και αυτό είναι μεγάλη έλλειψη. Σε μας είναι ακόμη πιο έντονο, γιατί σε μας ο λυτρωτής μας είναι αναισθημένος. Δεν θα έλθει, ήλθε. Και είναι ζωντανός.
και περιμένουμε να μας ελευθερώσει. Αλλά εκείνο που δεν εξητούμε είναι να μας φανερώσει τα σχέδιά Του, και πρέπει. Ξέρουμε ότι είναι ανάμεσά μας. Ξέρουμε ότι είναι ζωντανός. Ξέρουμε ότι εργάζεται στη ζωή μας εν δικαιοσύνη, εν κρίση, με πλήρη τέλεια αγάπη, απόλυτη αγάπη. Ξέρουμε ότι έχει καλές βουλές. Ένα δεν ξέρουμε, τα σχέδιά Του, τα οποία είναι προς απόλυτη, πολύ μεγαλύτερη ευλογία, καθώς εμείς δεν γνωρίζουμε τα σχέδια του Θεού. Γνωρίζουμε ότι πολύ περισσότερα ή καλύτερα είναι αυτά που θέλει Αυτός για μας. Αλλά πρέπει να γνωρίσουμε. Πρέπει να γνωρίσουμε αυτό το οποίο εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Και αυτό που εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας είναι αυτό που δεν ήξερε ο Ιώβ. Ότι μέσα του ο τέλειος Ιώβ πίστευε ότι ήταν απολύτως τέλειος και δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Μάλιστα με παράπονο λέει στο Θεό, είμαι καθαρός χωρίς αμαρτία, και λέει αλήθεια. Είμαι αθώος. Ανομία δεν υπάρχει εν εμή που να δικαιολογεί την ταλαιπωρία μου. Εσύ Θεέ μου βρίσκεις αφορμές εναντίον μου και με νομίζεις εχθρό, αν και δεν υπάρχουνε. Και η απάντηση του Θεού ήταν αποκάλυψης για τον Ιώβ. Κατά τούτο δεν είσαι δίκαιος Ιώβ, διότι πρέπει να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι πιο μεγάλος από σένα. Ξέρει πιο πολλά από σένα. Εργάζεται καλύτερο έργο από σένα για σένα. Θέλει καλύτερα πράγματα από σένα και για σένα. Είναι μεγαλύτερος. Είναι μοναδικός. Είναι ο αληθινός Θεός. Το έμαθε πολύ αργά. Όταν όμως το έμαθε, είπε αυτά που έπρεπε να πει. Εγώ είμαι ένας τιποτένιος. Προσέξτε η αλλαγή. Στην αρχή είπε, είμαι καθαρός χωρίς αμαρτίες, αθώος, αδικία. Ο Θεός με κατέστρεψε. Τώρα λέει, είμαι ουτιδανός. Δεν είναι δυνατόν να αποκριθώ σε σένα πράγμα σωστό. Θα βάλω το χέρι μου στο στόμα μου. Μίλησα, δεν θα ξαναμιλήσω. Τώρα μόνο θα ακούω. Τώρα μόνο θα βλέπω. Τώρα μόνο θα προσκαρτερώ. Τώρα μόνο θα εξητώ. Είμαι ουτιδανός. Και στο τέλος υποθέσεως ο Θεός του είπε, τώρα που κατάλαβες, που μετενόησες, που γνώρισες, στολίσου μεγαλοπρέπεια και υπεροχή και ενδύσου πλέον δόξα και ωραιότητα. Το μήνυμα λοιπόν σήμερα είναι να καταλάβουμε, αδερφοί. Να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν γίνεται κατά τύχη, ούτε εν αδικία στη ζωή μας. Έστω και αν φαίνεται ότι μας αδικούν άνθρωποι. Τίποτα δεν γίνεται εάν ο Θεός δεν το κάνει, δεν το επιτρέψει. Και ό,τι γίνεται είναι επειδή ο Θεός το κάνει ή το επιτρέπει για να μας ευλογήσει διπλάσια τουλάχιστον, καθώς ευλόγησε και τον Ιώβ. Διπλάσια τουλάχιστον. Μην αφήσεις παράπονο στην καρδιά σου
ούτε προς τον Θεό ούτε προς ανθρώπους, γιατί τότε θα νομίσεις ότι είσαι καθαρός, είσαι αθώος και η δοκιμασία σου θα συνεχίζεται. Σήμερα να κατανοήσουμε, σήμερα να πούμε ότι είμαστε ουτιδανοί, ότι ο Θεός ξέρει, ξέρει πολύ καλύτερα από μας. Ο Θεός μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Ο Θεός είναι ένδοξος και ενδιαφέρεται για τη δόξα μας. Είναι έντιμος και ενδιαφέρεται για την τιμή μας και την αξιοπρέπειά μας, την πνευματική. Είναι αιώνιος και ενδιαφέρεται για την αιωνιότητά μας. Είναι μια μέρα κρίσιμη σήμερα να κοιτάξουμε τη ζωή μας και να πούμε δόξα να έχει το όνομά σου Κύριε. Είτε πονάς, είτε δεν πονάς, είτε χαίρεσαι, είτε λυπάσαι, είτε είσαι στη δοκιμασία, είτε στην ευρυχωρία. Είμαστε ουτιδανοί. Είμαστε άθλοι. Κατά χάριν ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας και την ευρυχωρία και την ευλογία και την ταλαιπωρία και τη δοκιμασία και τον πειρασμό. Εμείς ένα οφείλουμε. Στους διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι δοκιμάζεται η πίστη μας, να κάνουμε υπομονή. Και όχι μόνο αυτό, και η υπομονή μας ας έχει έργον τέλειον. Και το τέλειο έργο ξεκινάει από την ταπείνωση για να βρούμε χάρη από το Θεό και ολοκληρώνεται με την αγάπη, καθώς ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν.